Για τρίτη συνεχόμενη μέρα, οι ρωσικέ πυραυλικέ δυνάμει ισοπαίδωσαν το λιμάνι και τι στρατιωτικέ εγκαταστάσει τη Οδυσού, αμέσω μετά τη διακοπή τη Συμφωνία Εξαγωγή των Ουκρανικών Σιτηρών. Και η τρίτη μέρα, χαρακτηρίζεται από πολύ σφοδρού βομβαρδισμού κάτι που δείχνει πω οι Ρώσοι έχουν σχέδια για την πόλη τη Οδυσού. Υπάρχει η άποψη πω η Μόσχα περιμένει να αναλωθούν όλε οι Ουκρανικέ εφεδρείε στα μέτωπα τη Ζαπορίζια και του Ντόμπα, και εν συνεχεία όταν το Κίεβο θα είναι πλέον αδύναμο, να προελάσουν οι Ρωσικέ δυνάμει στο Χάρκοβο και να αποβιβαστούν στην Οδυσσό. Το λιμάνι τη Οδυσσού, εκμεταλλευόμενο το διάδρομο των Σιτηρών, δεχόταν επιμονή μου βάσεω δυτικά οπλικά συστήματα και πυρομαχικά, με κάθε τρόπο και μέσον. Οι Ρώσοι αυτέ τι τρει μέρε έχουν καταστρέψει πολλέ αποθήκε οπλισμού και πυρομαχικών, οι βομβαρδισμοί διεξήχθησαν από οκτώ ρωσικά στρατηγικά βομβαρδιστικά του Πόλεφ 22, τα οποία έπληξαν τις ουκρανικές υποδομές με πυράβλους Κρούς.